Ένα μικράκι. Τότε να απαντήσουμε στη γλώσσα του μικράκι. Ή κάποιος μεγάλος τη στέλνει με το μικράκι. Λοιπόν, λέει, πολλαπλασιάζονται οι άγγελοι και οι δαίμονες? Φυσικά όχι. Γιατί δεν υπάρχει γέννηση σε αυτούς. Ο Θεός δημιούργησε όλα αυτά τα πρόσωπα του πνευματικού κόσμου. Πρόσωπα είναι. Είναι πρόσωπα. Είναι λογικές υπάρξεις. Ο Θεός δημιούργησε όλα αυτά τα πρόσωπα του πνευματικού κόσμου ή τους αγγέλους. Οι δαίμονες άγγελοι είναι, οπότε είναι περιττό να μιλάμε ειδικά για τους δαίμονες, διότι είναι πεπτοκότες άγγελοι και δεν έχουν την ιδιότητα ούτε να πεθαίνουν ούτε να πολλαπλασιάζονται. Ο αριθμός των είναι όσος αρχικά ο Θεός δημιούργησε. Δευτέρα ερώτηση. Έχουν οι άγγελοι και οι δαίμονες την απανταχού παρουσία? Όχι. Διότι είναι περιγεγραμμένοι. Ο Θεός είναι απερίγραπτος. Δηλαδή δεν είναι περιγεγραμμένος. Η λέξη, ο όρος περιγεγραμμένος και απερίγραπτος με τη μαθηματική σημασία. Όπως λέμε περιγεγραμμένος, περιγεγραμμένων τρίγωνων. Έτσι, ένα τρίγωνο που το βάζω μέσα σε ένα κύκλο. Αυτό λέγεται, αν θυμάμαι καλά, ε? Ναι, λέγεται περιγεγραμμένων τρίγωνων. Από κύκλο. Αυτό σημαίνει υπάρχουν όρια. Λέμε για το Θεό σε μια ευχή της Θείας Λειτουργίας. Άναρχε, απερίγραπτε, αναλύωτε. Απερίγραπτε. Δηλαδή, δεν περιγράφεις, όχι δεν περιγράφεις με λόγια, αλλά δεν είσαι ορισμένος, δεν έχεις όρια ώστε να είσαι εδώ να τελειώνεις και παραπέρα να μην είσαι. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι απερίγραπτος, άρα είναι άπειρος. Και αφού είναι άπειρος, άρα λοιπόν είναι πανταχού παρόν. Οι δαίμονες και οι άγγελοι φυσικά, τα λέμε οι άγγελοι γιατί σας είπα το ίδιο πράγμα είναι, οι άγγελοι είναι περιγεγραμμένοι. Είναι με πνεύματα, αλλά τα πνεύματα αυτά είναι περιγεγραμμένα. Γι' αυτό ένας άγγελος, εάν είναι εδώ, δεν είναι έξω από την εκκλησία. Και αν είναι έξω από την εκκλησία, δεν είναι εδώ. Ο Θεός είναι και εδώ, είναι και έξω από την εκκλησία και παντού. Ώστε και οι δαίμονες και οι άγγελοι, ξαναλέμε, δεν είναι πανταχού παρόντες. Τρίτον, υπάρχει σήμερα λόγος συγκαλύψεως των προφητιών? Ποιων προφητιών? Των παλιών προφητιών. Οι παλιές προφητείες συγκαλύφθηκαν την εποχή που συγκαλύφθηκαν και εξυπηρέτησαν αυτό που εξυπηρέτησαν. Με την έλευση του Χριστού όλες οι χριστολογικές βεβαίως προφητείες απεκαλύφθησαν, φανερώθηκαν και δεν υπάρχει πια λόγος συγκαλύψεως. Σας είπα δε ότι ένας κυριότατος λόγος συγκαλύψεως των προφητιών ήταν να ξεγελαστεί ο διάβολος. Αυτό το λέγουν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας, για να δημιουργηθεί η απάτη στον διάβολον, που τελικά να μην εγνώριζε ποιος είναι ο Χριστός, να τον οδήγει στον θάνατον και έτσι τελικά να σωθούν οι άνθρωποι με τη σταυρική θυσία του Χριστού. Γι' αυτό και αποκαλούν το σώμα του Χριστού δόλωμα εις το άγκιστρον σταυρός, που ο διάβολος πάει να φάει το δόλωμα, δηλαδή την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, δηλαδή να την φωνεύσει την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, πιάνεται από το άγκιστρον σταυρός και στο τέλος ανακαλύπτει ότι πίσω από το σώμα την ανθρωπίνη φύση Χριστός Ιησούς υπάρχει Θεία φύση. Είναι εκείνο που λέγει ωραιότατα η κατηχητική, κατηχητικός λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου ο Πασκαλινός, που λέγει άνθρωπον και Θεό περιέτυχε, για θυμηθείτε μου, ναι, έλαβε άνθρωπον και Θεό περιέτυχε, έπιασε γη και ουρανό συνείδησε. Γη εννοεί την ανθρωπίνη φύση, ουρανό εννοεί την τη Θεία φύση. Εδώ βλέπει κανείς ότι ο διάβολος παγιδεύτηκε. Γι' αυτό ήταν οι προφητείες συγκαλυμμένες. Υπηρετούσαν όμως, υπηρετούσε η συγκάλυψη και άλλους πολλούς σκοπούς που σας έχω πει άλλοτε, και επειδή εδώ λέγει πάτερ εν ολίγης, μένω στα εν ολίγης. Και δεν λέγω όλα εκείνα που και παλιότερα έχω πει,
Όμως, αν μου πείτε μετά Χριστόν τώρα, οι προφητείες του Χριστού, οι εσχατολογικές, αυτές έχουν καμία συγκάλυψη? Έχουν. Έχουν. Είναι πάρα πολύ έτσι πυκνή αυτή η συγκάλυψη? Όχι. Κάτι που ο Θεός δεν θέλει να το μάθουμε, δεν το λέει καθόλου. Δεν γνωρίζουμε τον χρόνο που θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Μίλησε για τη Δευτέρα του παρουσία ο Κύριος, αλλά ο χρόνος έμεινε άγνωστος. Μίλησε για σημάδια της Δευτέρας του παρουσίας. Πολλά, πάρα πολλά. Και μάλιστα εφιστά την προσοχή μας ότι πρέπει να είμαστε ενήμεροι αυτών των σημαδιών. Και μάλιστα επιπλήττει τους ανθρώπους της εποχής του, γιατί δεν ήσαν ενήμεροι των σημαδιών που αφορούσαν την πρώτη του παρουσία. Και τους είπε, των μετεωρολογικών ουρανών μπορείτε να τον διαβάζετε, να τον ξέρετε, αλλά τα σημεία των καιρών γιατί δεν τα βλέπετε? Τους επέπληξε ο Κύριος. Συνεπώς, οι προφητείες που είναι μετά Χριστόν έχουν σχετική, θα λέγαμε, κάλυψη, διότι δεν υπάρχει πάρα πολύς λόγος. Θα σας πω ποιος είναι ο λόγος, αυτό το λίγο. Ο κύριος λόγος που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει πια. Ο διάβολος είναι ο μεγάλος δικημένος, τελείωσε, πάει. Μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητα, διότι και αυτό προφητεύεται, σας το έχω κι άλλοτε πει, αλλά είναι καταδικασμένος όμως πλέον ο διάβολος. Τελείωσε. Στο Σταυρό βρήκε την καταδίκη του. Η συγκάλυψη ανυπάρξης προφητείες μετά Χριστόν είναι για να ελαφρυνθεί, ούτε το φαντάζεστε αλήθεια, είναι για να ελαφρυνθεί η θέση των αμαρτωλών ανθρώπων και των περιφρονητών του Λόγου του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι μιλώ με παραβολές, να βλέπετε αμέσως μια συγκάλυψη, ώστε εκείνοι που βλέπουν να μην βλέπουν και εκείνοι που ακούν να μην καταλαβαίνουν. Ίσως ένας επιπόλαιος αναγνώστης μελετητής της Αγίας Γραφής θα μπορούσε να πει, μα εδώ είναι μια ασυνέπεια. Όταν εσύ Κύριε κρύβεις το λόγο σου και δεν τον φανερώνεις, τότε τι φταίει το ακροατήριό σου, εάν δεν καταλαβαίνει? Δεν είναι το πράγμα εκεί, διότι ο λόγος του Θεού αποκαλύπτεται σε εκείνους που έχουν ταπείνωση και είναι έτοιμοι με αγαθή προαίρεση να αποδεχθούν το λόγο του Θεού. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, αγαπητοί μου. Οι ίδιοι δε ανατρέχουν να βρουν την ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Εσείς εδώ έρχεστε, ας πούμε, τι έρχεστε, ξέρετε γιατί έρχεστε? Να ανακαλύψετε ό,τι συγκάλυψης υπάρχει εις το Λόγο του Θεού. Αλλά γιατί καλύπτεται όμως, έστω λίγο, από πολλούς ανθρώπους? Δια να μην γίνουν μεγάλοι περιφρονητές. Και γινόμενοι όχι μεγάλοι περιφρονητές του Λόγου του Θεού, να τύχουν ο λιγοτέρας τιμωρίας εις την αιωνία κόλαση. Εδώ βλέπει κανείς πάλι τη φιλανθρωπία του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, που αφορά στην αγάπη πάλι του Θεού. Αυτά και με αυτές τις απορίες.